εξιστό του Ευόσμου στο γήπεδο της 10. Σήμερα παίζουν δύο πολύ δυνατές ομάδες. Οι παιδούχοι είναι οι Σικάριος εναντίον των Brokers. Περιμένουμε ένα καλό παιχνίδι με θέαμα, με γρήγορες αλλαγές στο σκορ, αλλά όλα αυτά θα φανούν στην εξέλιξη του αγώνα. Τζάμπολ για τους Σικάριους, οι οποίοι έχουν την κατοχή. Παπαθανασίου εκεί πέρα, στη γωνία ο Μητσάκης, του τριών πόντων, έφτασε 3-0 στο σκορ, η Σικάριος με τον Μητσάκη. Κατοχή για τους Brokers. Φάουλ από τον Ανδριά, χαμηλά. Επαναφορά από τον Φραγκουλίδη, ο οποίος σουτάρει airball. Επαναφορά από τον Σικάριος, ο Σιουργιαρίδης δίνει τον Μητσάκη. Μητσάκη στέχνα σκήνω τον Σιουργιαρίδη. Η μπάλα πάει στον Παθανασίου, στη γωνία για το Ρέμπελο. Σου τριών πόντων, αστοχό. Μπάλα βγαίνει εκτός ορίων. Κατοχή για τους Μπρόκερς. Επαναφορά ο Μαρόπουλος, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Κολοκοτρώνη. Περνάνε και τρώει τέσσερις στον Μπρόκερς. Ο Βλάχος δίνει τον Μαρόπουλο, άστοχο σου δύο πόντων. Rebound τελικά από τη Σιγαρίδη. Μπάλα ο Μητσάκης, περνάει το κέντρο, σπάει την μπάλα στον Παπαθανασίου. Παπαθανασίου δίνει στον Ανδριά. Ανδριάς πάρα πολύ ωραίος στον Λιγκαρίδη. Λιγκαρίδης, ένα εύκολο δίποντο εντός παιδιάς. Το σκορ είναι 5-0 για τους Σικάριους. Κολοκοτρώνης βγάζει έξω την μπάλα για τον Μαρόπουλο. Μαρόπουλος είναι στο Βλάχο, Βλάχος του τριών πόντων, άστοχο, rebound ο Ανδριάς. Σικάριος στείνεται και ξανά με τον Σιμεωνίδη. Σου τριόποντων από Παπαθανασίου, άστοχο, rebound του Σιλγαρίδη, πολύ ψηλά. Σου δύο πόντων, άστοχο, άστοχος και ο Σιμεωνίδης, rebound για τους Brokers. Έχουν περάσει δύο λεπτά, οι οποίοι οι Brokers είναι άστοχοι σε κάθε προσπάθειά τους, όπως και τώρα. Rebound ο Βλάχος, ο οποίος δίνει τον Φαγκουλίδη και με τη σειρά του από Παπαθανασίου, φάουλ από τους Brokers, συγκεκριμένα από τον Χωρινό. Έχουμε επαναφορά από κάτω. Χαμηλά η μπάλα. Επαναφορά στο Λιγκαρίδη, ο οποίος είναι στο χάμι Μητσάκη. Μητσάκη στην κορυφή, περιμένει σκρίνα του Λιγκαρίδη. Σύρναν τα πλάκια. Δεν υπάρχει εξέλιξη της φάσης. Επιθετικό φάουλ. Κατοχή για τους Brokers. Δύο χόντρα μου μέσα από το σιλίπ, πρώτο καλάθι για τους Brokers στην αναμέτρηση. Λέτε να σπάσει το ρόδι, θα φάνει στο ρόδι. Μητσάκης, αλλάζει μπάλα με τον Σιμεωνίδη, κοντινές φάσεις μεταξύ τους. Ωραία περιστροφή της μπάλας, οργανωμένη επίθεση από το Σικάριο. Στους δύο πόντων, εύστοχος ο Μητσάκης, μια όμορφη εξαιρετική προσπάθεια για τους Σικάριους. Brokers θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί αμυντικά ώστε να μην διαθέτει τόσο εύκολα καλάθια και πιο εύκολα επιθετικά για να κρατήσουμε την ομάδα του κοντά στο σκορ. Ένας όμορφος εφηδιασμός τώρα του Σικάριος με τελικό βοήθη τον Βλάχο, ο οποίος με ένα εύκολο lay-up δίνει προβάδισμα 7 πόντων για την ομάδα του. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα για τον Σικάριο, που όπως φαίνεται έχουν κέφια στο σημερινό παιχνίδι, έχουν ξεκινήσει πολύ δυναμικά, συγκεντρωμένοι, με καθαρό μυαλό στην επίθεση. Ένα
να δούμε τη συγκεκριμένη προσπάθεια των Σικάριων με τον Μητσάκη να σπάει την μπάλα στον Παπαθανασίου. Ο Παπαθανασίου να φτάσει στο Τσιλιγκαρίδη. Ο Τσιλιγκαρίδης προσπαθεί να φτάσει κοντά στο καλάθι. Λάθος κλέψιμο από τον Χόρινο, ο οποίος άπλωσε το κορμί του και κέρδισε την κατοχή της μπάλας. Στους τριών πόντων από τον λάθο άστοχο rebound ο Μητσάκης. Κατοχή μπάλα για τον Σικάριον. Άστοχος ο Τάμιλας, ο rebound από τον Βλάχο. Η μπάλα της για τον Βραχουλίδη. Βραχουλίδης ποστάρει τον Σιμεωνίδη. Βγάζει την μπάλα τον Μαρόπουλο, ο οποίος εστοχίζει στους τριών πόντων. Παρατηρούμε λίγο βεβαιασμένες επιθέσεις από τους Μπρόκερς, οι οποίοι κυρίως στους τριών πόντων προσπαθούν να κρατήσουν το σκορ σε χαμηλά επίπεδα χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής. Καταφέρει να πάρει και το φάουλ, να βάλει και το καλάθι και έτσι μπορεί με μια εύστοχη βολή από τη γραμμή της φιλανθρωπίας να κάνει το έμεσο τρίποντο και να δώσει ένα προβάδισμα 7 πόντων στην ομάδα του. Συγγνώμη, 10 πόντων στην ομάδα του. Παπαθανασίου, εύστοχος. Με καλή καμπύλη και μεγάλη σιγουριά στην προσπάθειά του, ο Παπαθανασίου δίνει ένα πρόβλημα 10 πόντων στους Σικάριους. Φάουλ έχουμε τώρα υπέρ, όχι, διακοπή, συγγνώμη. Διακοπή, Σάρι κόλλησε. Θα το λύσουμε και αυτό το θέμα. Πάρα αυτά από τα πλάγια για τους Μπρόκερς. Η μπάλα στον Βλάχο, ο οποίος της πάει στον Φαγκουλίδη. Φαγκουλίδης του τριών πόντων, airball. Rebound του Παπαθανασίου, ο οποίος πάει στον Σιμεωνίδη. Πολύ όμορφη βαλιά στον Τσιλιγκαρίδη, ο οποίος Τσιλιγκαρίδης κάνει εκεί ένα εύκολο λέγαμε. Αλλά παρόλα αυτά η κατοχή παραμένει για τους Σιμεωνίδη. Ο Παπαθανασίου έξω τη γραμμή των τριών πόντων σηκώνεται αστοχή, επιθετικό rebound από εκεί πέρα. Βήματα. Επιθετικό rebound ήταν από τον Αντριά, ο οποίος παρόλο που συγκριστεί από τρεις παίκτες των Μπρόκερς προσπάθησε να κάνει μια καλή προσπάθεια, αλλά έπεσε σε παράβαση βήματων. Παντουλίδης αλλάζει την μπάλα στον Μαρόπουλο. Μαρόπουλος έξω τη γραμμή των τριών πόντων. Έχουμε φάουλ από τον Παπαθανασίου, ο οποίος εκεί έπεσε λίγο απρόσεκτα πάνω στον αντίπαλό του και έτσι οδηγεί τον αντίπαλό του στη γραμμή των βολών, όπου ο Μαρόπουλος έχει την ευκαιρία, αν επιτύχει και στις τρεις, να μειώσει το σκορ για την ομάδα του, η οποία βρίσκεται πίσω στο σκορ με 12. Ο Μαρόπουλος έστοχο στην πρώτη βολή, θα είναι το σκορ 12-3. 4-41 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Μαρόπουλος. Για να δούμε και την τρίτη βολή. Εύστοχη και στη τρίτη. 3-3 βολές. Έχουμε αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Μαυρομανόλης μπαίνει στη θέση του Μαρόπουλου. Για να δώσει έναν αέρα σκάλα στην ομάδα του. Ο Βανασίου κάνει λάθος, αλλά παρόλα αυτά ο Ανδριά σώζει την κατοχή. Την μπάλα έξω στον Μητσάκη, ο οποίος πάρει που κάνει την τρίτη πόντο να στοχεί. Μπορεί να από τον Σιμεωνίδη. Ξανά την μπάλα την έχει ο Μητσάκης, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Σιμεωνίδη. Σιμεωνίδη του τριών πόντων, εύστοχος. Κρεσέντο τριών πόντων σήμερα από τους Σικάριους, οι οποίοι των τριών πόντων από τον Βλάχο και απάντηση για τους Μπρόκερς, 15-8. Τα τελευταία λεπτά έχει ανέβει η απόδοση των παιχτών και των δύο ομάδων. Βλέπουμε ένα όμορφο αγώνα μέχρι στιγμής. Μητσάκης παίρνει το σκρίνο από τον Τσιλιγκαρίδη. Τσιλιγκαρίδη δίνει την μπάλα στον Αδριά, ο οποίος παρολίγο να κάνει το λάθος, στη γωνία του Παπαθανασίου. Στους δύο πόντων, εύστοχος.
φορά το έχει αποδείξει εξάλλου και σε προηγούμενους αγώνες πως θέλει ιδιαίτερη προσοχή ειδικά στις επιθετικές του ικανότητες. Άστοχο σουτ 2 πόντων από τον Βλάχο, η επίθεση είναι πάλι για τον Σικάριος. Άστοχος του Παπαθανασίου, το rebound το παίρνει ο Φραγκουλίδης, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα για τον Μπρόγκερ. 3 λεπτά απομένουν για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 2 πόντων, δεν κάνω λάθος, και ναι. Από τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος παρόλο που έχασε την προσπάθειά του, το rebound το πήρε ο συμπαίχτης του ο Βλάχος, πάνω στον οποίο έγινε φάουλ από παίχτη του Σιγκάριο και έτσι η κατοχή παραμένει στον Μπρόγκερ. Μία αλλαγή για τον Σιγκάριο, βγαίνει ο Παπαθανασίου, μπαίνει ο Ρέμπελος και βγαίνει ο Ανδριάς και στη θέση του μπαίνει ο Καγκούρας. Ο Καγκούρας μαζί με το Ρέμπελο είναι οι παίχτες για τους Σικάριους. Εύστοχος ο Βλάχος στη βολή, μειώνει το σκορ στο 17-9. Άστοχος στη δεύτερη, μπαμ. Ασυνεννοησία εκεί πέρα τους παίχτες των Σικάριους, οι οποίοι δεν μίλησαν μεταξύ τους και έτσι χάσανε ένα εύκολο αμυντικό rebound. Η κατοχή παραμένει για τους Brokers. Επαναφορά για τον Βλάχο, για την ομάδα του, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Τεχλιβάνη. Την μπάλα την έχει ο Μαυρομανόλης, σου τριών πόντων, εύστοχος! Εύστοχος κυρίες και κύριοι ο Μαυρομανόλης, 17-12, στους 5 πόντους. Επίθεση για τον Σικάριος. Μιτσάκης για 3, έξω το rebound για τον Φαγκούρη, ο οποίος περνάει το κέντρο για την ομάδα του, μια μακρινή πάσα για τον Πεχλιβάνη, ο οποίος δίνει την μπάλα στο Φραγκουλίδη απέναντι στο Μαυρομανόλη. Σουτ 2 πόντων, άστοχο ριμπάντο Τσιλιγκαρίδης. Κατοχή για τον Σικάριος. Η μπάλα για τον Καγκούρα, σουτ 2 πόντων, άστοχο. Κατοχή για τον Μπρόκερ. Βλέπουμε ένα γρήγορο παιχνίδι γενικά με γρήγορες επιθέσεις, γρήγορα και οι δύο ομάδες περιμένουν να τελειώσει ο χρόνος του 24 που έχουν για επίθεση, γεγονός που μας οδηγεί σε ένα γρήγορο σύνοχο παιχνίδι. Φάουλ είναι η ομάδα των Brokers. Κατοχή για τους Σικάριους. Την μπάλα την έχει ο Μιτσάκης κατεβαίνει με την μπάλα για την ομάδα του κέντρο. Σημεωνίδης δίνει τον Ρέμπελο, Ρέμπελο δίνει το Καγκούρα. Σου τριών πόντων, άστοχο, rebound. Ο Βλάχος κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του, περνάει το κέντρο. Κόπουλος πάει να κάνει την πάσα, αλλά κάνει το λάθος. Τσιλιγκαρίδης την μπάλα στον εύστοχος ο Μιτσάκης για την ομάδα του και δίνει το προβάδισμα, ένα 7 πόντο κλέψιμο του Τσιλιγκαρίδης εκεί με ένα εύκολο lay-up, δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του με 21-12, 9 πόντους μπροστά η ομάδα των Σικάριων. Μαυρομανόλη τον Βλάχο, Βλάχο σου τριών ποντών, άστοχο, rebound, ο Ρέμπελος. Ρέμπελος, κατεβάζει την μπάλα. Φάουλ από τον Τριτικόπουλο, ο οποίος εκεί απρόσεχα έβαλε το κορμί του και έτσι επέπεσε σε ένα προσωπικό φάουλ, το πρώτο του, στον αγώνα. Επαναφορά από τον Σιμεωνίδη,
Γεια σου, Σικάριο. Και βάλα την έχει ο Μητσάκης. Σου τριόποντο. Εύστοχος! Εύστοχος, κύριε Σεγγύρη, και ο Μητσάκης, ο οποίος μαζί με τον Παπαθανασίου τραβάνε την ομάδα τους στις πλάτες τους. Παπαμανόλης δίνει στον Τεχλιβάνη αυτό το σταμάτη. Παπαμανόλη, ο Φαγιουλίδης, ο οποίος παίρνει φάουλ χαμηλά από τον Μητσάκη. Ο Φραγκουλίδης, για να δούμε αν θα είναι εύκολος για την ομάδα του. Έξω η πρώτη. Έτοιμος για τη δεύτερη φορλή. Εύστοχος η δεύτερη. Το σκορ γίνεται 24-13 υπέρ των Σιχάριος. Από το Βλάχο και έτσι τελειώνει το δεκάλεπτο με σκορ 24-13. Είμαστε ξανά πίσω για την έναρξη του δεύτερου δεκαλεπτού με το σκορ να ανοίξουμε το 13 και τον Σικάριος. Οι οποίοι με μεγάλη ευκολία θα λέγαμε έξω από τη γραμμή των τριών πόντων κατάφεραν να δώσουν ένα προβάδισμα 11 πόντων στους εαυτούς συναδείων των πρώτων. Ο Ζαφίρης έκανε προσωπικό φάουλ απέναντι στον Ανδριά. Παραλληλίες του Σάριος. Παραλληλίκη ο Ρέμπελος, ο οποίος με μία πάσα στον Μητσάκη, ο οποίος κάνει το σουτ, το rebound. Το παίρνει ο Μαυρόπουλος, μπαλαγιά του Σπρόκερς. Σε επόμενη φάση ο ίδιος παίχτης καταφέρει να επανορθώσει την ομάδα του και να γεμίσει και το φάουλ, οπότε το παίχτη παραμένει στους Brokers. Την μπάλα την έχει ο Μαυρομανόλης, ο οποίος παίρνει ένα screen από το Σαφίρι. Ψηλά, μπάλα πλάγια στον Κολοκοτρώνη, κατεβαίνει στο screen line, απελευθερώνεται, δίνει την μπάλα στο Μαυρόπουλο, ο Μαυρόπουλος γιατί άστοχος, προσπάθεια για rebound και καλά, τελικά νικητής βγαίνει ο Καβούρας, ο οποίος με μια προσπάθησε να δώσει την ευκαιρία στο Ρέμπελο για μια γρήγορη επίθεση, αλλά τελικά η ομάδα του Brokers έκανε το φάουλ χαμηλά και έτσι οι Σικάριος έχουν επαναφορά από τα πλάγια με τον Σιμώνη. Σιμεωνίδης για τον Μητσάκη στην κορυφή. Μητσάκης δίνει την μπάλα στον Ανδριά, Ανδριά στον Καγκούρα, Καγκούρα στην κορυφή, στον Ρέμπελο, Ρέμπελος μπαίνει μέσα, σουτάρει, άστοχη, αμυντικό rebound από τον Μαυρόπουλο για τους Brokers. Μαυρομανόλη για την ομάδα του, προσπαθεί να οργανώσει την εκκίνηση, σπάει την μπάλα πλάγια στον Τεχλιβάνη, Τεχλιβάνη δίνει προς τα μέσα, jump shot και σουτ, πολύ ωραίο καλάθι για τον Τεχλιβάνη, ο οποίος μειώνει για την ομάδα του 24-15 το σκορ. Σικάριος στην επίθεση με το Σιμεωνίδη να δίνει την μπάλα στον Καγκούρα. Καγκούρας προσπαθεί να βρει ελεύθερο παίκτη το Σιμεωνίδη, ο οποίος δίζει προς τα μέσα για ένα φλόντερ. Άστοχη το rebound από τους Αθήνες με την μπάλα στον Κολοκοντρώνη. Η ομάδα των Brokers έχει την ευκαιρία να μειώσει το σκορ και το σκορ αν ευστοχήσει είτε σε σουτ 2 είτε 3 πόντων. Κολοκοντρώνης σουτ 3 πόντων. Άστοχος. Θα βάζει με τον εαυτό του εκεί πέρα. Ανδριάς πάει την μπάλα. Εύστοχος. Ο Ρέμπελος. Ο Σικάριος έχει μεγάλο βάθος στον πάγκο επιλογών ποιότητα παιχτών και
αυτό που δείχνει στο γήπεδο. Σου τριόμπων εντός χρόνου. Οπότε το σκορ παραμένει ως έχει. Το σούτ τρίποντο δεν μετράει. Οπότε κατοχή για το Σικάριος. Μπάλα την έχει ο Μιτσάκης, ο οποίος πάει να μην αφήσει με τη σειρά του ο Φαγκουλίτης, αλλά δεν μπορεί. Έμεινε ως το περιβόρι
rebound στους συμπαίκτες του, όπου του Ιβανίδης, ο οποίος δίνει επιπλέον 14-4 για την ομάδα του. Μένουμε 8-4 για το τέλος. Επαναφορά την μπάλα του Ιβανίδης, τριών πόντων άσκοπο για τους Σκρόκερ. Το rebound για το Μητσάκη, ο οποίος δίνει τον Ρέμπελο. Και αυτός είναι η σειρά του. Πάει πολύ ωραία την μπάλα εκεί πέρα ο Μητσάκης στον Σημεωνίδη, ο οποίος με μια περιτεχνική κίνηση δίνει προβάδισμα 13 πόντους στην ομάδα του. Λάθος εκεί από τον Φαγκουλίδη και συγκαλύπτει λάθος στη σειρά του. Ο Φαγκουλίδης διορθώνει το προσωπικό του λάθος. Στην επίθεση την Μπρόκερ σου τριόποντο. Εύστοχος ο Κολοκοτρώνης. Εύστοχος. 30-20, βλέπουμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Όπου εκεί πέρα τι πάσα πήγε να κάνει ο Ρέμπελο, έπρεπε δυστυχώς. Και στη συνέχεια κάνει το φάουλ απάνω στον Κολοκοτρώνη, ο οποίος με μια προσωπική προσπάθεια έχει τη δυνατότητα να μειώσει το σκορ για την ομάδα του. Πρώτη βολή, άστοχη. Για τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος στη δεύτερη, για να δούμε τι θα κάνει, είναι εύστοχος. Το σκορ γίνεται 30-21. Επαναφράγει τον Σιδερίδη, ο οποίος δίνει την μπάλα στο Μητσάκη, το οποίο περνάει το κέντρο για την ομάδα του. Σκρίνω τον Λιγκαρίδη, τον βλέπω τον Θανασίου, ο οποίος πάει στον Ρέμπελο. Ο Ρέμπελος έχει κλείσει τη γωνία, δίνει την μπάλα στο Μητσάκη, ο Μητσάκη. Σκρίνω τον Λιγκαρίδη, σου τριών πόντων, μέσα! Μητσάκη! Όνομα και πράγμα, κυρίες και κύριοι. Ποιος είναι το Μητσάκη, είναι ευριασμένο και δεν φοβήσει. Απάντηση για τους Μπρόκερς. Φραγουλίδη. Βλέπουμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι στο Χριστό που εγώσουμε εδώ στη δέκνα. Για την Master League. Μπασκετάκι Σαλόνικα. Από δύο πολύ ωραίες και οργανωμένες ομάδες. Τόσο σε άμυνα όσο και επίδεση που μας δίνουν ένα όμορφο θέαμα. Ο Ρέμπελος με μια ατομική προσπάθεια είναι έντοχος ένας στους δύο πόντων. Έχει κάνει το 35-24 για την ομάδα του και στη συνέχεια της φάσης, παρά την προσπάθεια είναι αποτυχημένη από τους Μπρόκερς για πάτηση στους δύο πόντων και τη διπτούν σε φάουλ χαμηλά. Επομένως η μπάλα είναι για τον Σικάριος. Επαναφορά από τον Ρέμπελο, ο οποίος δίνει στο Μητσάκη. Πολύ καλός οργανωτής του παιχνιδιού και την ομάδα του προσπαθεί με ευθύνη κινήσεις να περιμένει τους αντιπάλους του. Με κερδίσει τον άσκοπο δύο πόντων. Άστοχος με τη σειρά του είναι και ο Παρόπινος. Ωστόσο, οι Μπρόκερς έχουν την κατοχή και 14-4 να απομένουν για την εκδήλωση της επίθεσης. Όμορφη κίνηση εκεί από τους Μπέντσο Μπρόκερς, όπου ο Κορινός είπε τον Κολοκοτρώνη να κάνει το penetration και να εκτοχεί σε σουτ δύο φωνή την ακριβία σε ένα εύκολο layup. Ο Παπαθανασίου στο πλάι για τον Ρέμπελο. Ρέμπελος κάνει βήματα, λείπει σε σφάλμα και έτσι μπάλα είναι στα πλάγια για τους Μπρόκερς με το βλάχο να δίνει την μπάλα στον Κολοκοτρώνη. Έξω από τον τριών πόντων, δείχνει μπάλα στο Φραγκουλίδη. Ο Φραγκουλίδης προσπαθεί να διεισδύσει. Αμήνεται καλά, οχο, Μητσάκη σου τριών πόντων από τον Μαρόπουλο.
35-28. Καλή της μπάλας για τους Ικάριους. Με τον Μιξάκη. Να δίνει το Παθρασίου με τη σειρά του στον Ρέμπελο. Ρέμπελος είναι την μπάλα του Σιγκαρίδη, ο οποίος παρόλο λίγο να κάνει το λάθος. Μπάλα στη γωνία στο Σιμεωνίδη. Τον ίδιο συγκλίνει, βγάζει την μπάλα έξω στον Ρέμπελο, ο οποίος κάνει λάθος. Εύκολα στο καλάθι για να εύκολα δούμε τον Παπαθανασίου από μέσα απόσταση. Άστοχος, πάνω το βλάχος. Βλέπουμε την ομάδα του Σιγκάριου να κάνει γρήγορες επιλογές. Δεν είναι επιθέσεις. Και την ομάδα του Brokers να μείνεται καλά και να είναι εύκολη στην επίθεση. Στους τριών πόντων τώρα. Από τον Παγιολίδη, ο οποίος αστοχεί. Η μπάλα ήταν δίκδικη σήμερα στον αέρα. Και όπως δείχνουν ο διαιτητής, υπέρ των Σικάριος. Είμαστε πάλι στο κλειστό του ΕΒΟΣ στο κύπελλο. Όλα έτοιμα για τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου με το σκορ να είναι 35-30. Να υπενθυμίσουμε με τους Σικάριους να παίρνουν το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα και να μην χάνουν ούτε στιγμή αυτή την διαφορά σκορ που δημιουργήθηκε από πολύ νωρίς. Λοιπόν, Σικάριος είναι και τέσσερα Παπαθανασίου στην κορυφή σου τριών πόντων. Εύστοχος ο Παπαθανασίου. Τι να πούμε για αυτόν τον παίχτη. Πάμε και πριν. Εκεί για τους Brokers. Την μπάλα την έχει ο Φαγκουλίδης ο οποίος τη δίνει στην κορυφή στο Μαύρο Μανώλη, ο οποίος ξανά δεν πιστέψει αυτό. Σου τριών πόντων ο Μαδομαρόπουλο. Άστοχος με πάω Παπαθανασίου. Μπάλα Μιτσάκης. Μιτσάκης για τους Σικάριους. Ηρεμεί το παιχνίδι. Στάκι μπάλα στο Παπαθανασίου. Παπαθανασίου. Ζάμπρο Τσιγκαρίδη. Τσιγκαρίδη στη γωνία. Παρολίγο το λάθος ο Σικάριος. Μπάλα την έχει ο Μιτσάκης, ο οποίος δίνει στον Παπαθανασίου. Παπαθανασίου για τρεις. Αστοχο. Μιτσάκης στους δύο πόντων μέσα. Μέσα ο Μιτσάκης. Αυξάνει τη διαφορά για τον Σικάριο. Παγκουλίτη. Μαύρο Μανώλη στην κορυφή παίρνει screen. Σου τριών πόντων. Θα μπλοκ έξω. Πάμε Μιτσάκης. Μιτσάκης. Δεξιότητα στην ομάδα του. Το φαίνεται να την κάνει του. Περίπτωση. Και ωραία κόψη του Παπαθανασίου. Ο οποίος παίρνει την μπάλα από το Ρέμπελο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα έτσι. Η κατοχή είναι για τους Brokers. Μαύρο Μανώλης περιβάλλει την μπάλα. Προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση για την ομάδα του. Η μπάλα στο πλάι του τριών πόντων. Άστοχο rebound. Το Μιτσάκι, το οποίο πάει την μπάλα στον Ρέμπελο. Ρέμπελο, το Μιτσάκι, αστοχή, rebound για τους Brokers, ο Βλάχος γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Σταματάει την δίκλα, ο Μαύρος Μανώλης βρίσκει στο πλάι του τριών πόντων. Αστοχό από τον Παγκουλίδη. Χαμηλά φάουλ από τον Παπαθανασίου πάνω στον Βλάχο. Συγγνώμη, ακριβώς τον άνθρωπο. Φάουλ ο Βλάχος πάνω στον Παπαθανασίου. Επομένως, η κατοχή επιστρέφει στους Σικάριους με μια ευκαιρία ακόμα για τη διεύθυνση του σκορ του τριών πόντων από τον Ιωάννη Ρέμπελος. Πάνω το Βλάχος, κατεβάζει ο Μαύρο Μανώλης. Για να δούμε τι έχει να μας δώσει αυτή η επίπεδα. Ο Μαύρο Μανώλης πάει την μπάλα στον Βλάχο, έχει στην κορυφή,
Παγκουλίδης πάει στην πάση την άμυνα. Πάτησε πλάγια γραμμή, όχι λάθος. Παράβαση ωστόσο. Παράβαση. Στο Ρέμπελο. Επαναφορά για τον Σουκάριο. Σιλγκαρίδης, Βίσβης. Στοιχεία του Ρέμπελου. Διευρύνοντας το σκορ. Υπέρ τους. 42-30. Στους τριών πόντων με προσπάθεια απάντηση για τους Μπρόκερς. Από τον Παγκουλίδη, ωστόσο άστοχο. Και η ομάδα των φιλοξενούμενων προσπαθώντας να σταματήσει την επιθετική δυνότητα των γηπεδοχών που ζητάει time out. Επιστρέφουμε και πάλι ύστερα από το time out των Brokers για να δούμε τι μας έχει φυλάσει το τελευταίο εξάλεπτο του πριν δεκαλέπτο. Μπάλα για τον Σουκάριος. Σου τριών πόντων από τον Μητσάκη, εύστοχο. Τριών πόντων. Λίγο μου λάθος. 45-30. Υπέρ της ομάδας του. Κατοχή μπάλος για τους Brokers με τον Μαρόπουλο στην πλάι. Σου δύο πόντων άστοχο. Επιθετικό rebound από τους Αφήρι. Με τον Μαρόπουλο να εστοχεί την ομάδα του και να μειώνει σκορ 45-32. Εξαιρετική πάσα από τον Ρέγγελο, ο οποίος είδε μόνο του, εντελώς μόνο του, τον Ανδρεά, ο οποίος έχασε ένα εύκολο καλά. Μητσάκη στην κορυφή, σου τριών πόντων. Και προσωπικό φάουλ στην προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας από τον Τζιλιγκάρη, ο οποίος ζητάει και αλλαγή. Στη θέση του περνάει ο Σιμεωνίδης και ο Μπρόκερς. Μέσα μπαίνει ο Κεφλιβανίδης με τον Κολοκοτρώνη. Βγαίνει Μαύρο Μανολής και Ζαφίρης. Το δίνει μπάλα για τον Μπρόκερς με τον Κολοκοτρώνη να κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα του. Δίνει την μπάλα στο πλάι στον Βλάχο, ο οποίος αστοχεί στο σουτ τριών πόντων του Παπαθανασίου. Αστοχεί σε lay-up, τα βάζει με τον εαυτό του. Κατοχή μπάλα στους Brokers. Φραγκουλίδης είναι την πάση του Κολοκοτρώνη και αυτό είναι η σειρά του. Τον Μαρόπουλο, συγγνώμη, ο οποίος κερδίζει για την ομάδα του. Επαναφορά από κάτω. Στου δύο πόντων από τον Μαρόπουλο, ο οποίος στοχεί το rebound από τον Μητσάκη. Προσπαθεί να διευθύνει στον Παπαθανασίου απ' έξω, δίνει την μπάλα στον Ανδρεά. Ανδρεάς, περίτεχνη προσπάθεια, κερδίζει το foul. Μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Μια προσποίηση θα λέγαμε. Μπέρδεψε τους αντιπάλους του και κέρδισε από αυτό το φάουλ. Έχει δυνατότητα για δύο ελεύθερες βολές, όπου στην πρώτη είναι άστοχος. Για να δούμε στη δεύτερη. Άστοχος και στη δεύτερη, αμυντικό rebound από τον Μαρόπουλο. Μαρόπουλο στο πλάι στον Πεκλιβανίδη. Πεκλιβανίδη χαμηλά στο Φραγκουλίδη. Πεκλιβανίδη ξανά για τρεις. Άστοχος, επιθετικό rebound. Όμως από το Φραγκουλίδη, ο οποίος ανανεώνει την επίθεση και την ομάδα του. Η σπάλα θα είναι ο
Ανδρεάς στο post. Μπαλέξι του Παπαθανασίου, Παπαθανασίου. Ζητάει σκύρα τον Ανδρεά, ο οποίος πάει μπάλα στο πλάι, συναντήνει. Μπάλα του Εκδηλιασμό των εκδηλωμάτων των φιλοξενούμενων των πήραν αυτοκεφέ. Ο Λογοντρώνη στην μπάλα στο Φεγγουλίδη σου τριών πόντων. Άσχημο. Σημειονίδη φέρνει το rebound για την ομάδα του και κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί να διεισδύσει. Εξαιρετική προσπάθεια. Πανέμορφο καλάθι από τον Σημειονίδη. Ο οποίος με μια και κατάφερε να χωθεί ανάμεσα στην υπάλληψη και να πετύχει στο καλάθι κάνοντας σκορ 47-32. Σουτ 2 πόντων, εύστοχο ο Βλάχος για την ομάδα του με μια ατομική προσπάθεια. Κάνει σκορ 47-34. Ανδρεάς πάει την μπάλα. Ωστόσο η πάσα του ήταν έτσι έπεσε καλά. Πρόκειται στην επίθεση με το Φραγκουλίδη. Δίνει στην απέναντι γωνία για τον Μεχτιβάνη. Άστοχο airball. Επιθετικό rebound από το Φραγκουλίδη. Και καλάθι για τους Brokers. Ένα σερί 0-4 οι Brokers. Θα να δείξω κάποια δείγματα ανάκαμψης για να δούμε τι θα φανεί. Ανδρεά, πολύ ωραία στον Ρέμπελο. Ο οποίος κερδίζει το φαουλ χαμηλά όπως έχουν δείγματος από τον αντίπαλο. Το παραφορά και το Ρέβελο στην κορυφή, ο Μητσάκης για 3. Εύστοχος ο Μητσάκης. Δίνει ρεσιτάλ μαζί με τον Παπαθανασίου. Είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες σήμερα για την ομάδα τους. Στους 3 πόντων, άστοχος ο Βλάχος, θετικό rebound, ο Μαρόπουλος. Τελικό αποδέχτη ύστερα από πολλές προσπάθειες το Φραγκουλίδη, ο οποίος έτυχε το δίποντο για την ομάδα του. Απέναντι πολύ όμορφο του Παπαθανασίου, με τα μπλοκ, άστοχος, rebound, ο Μαρόπουλος, ο οποίος διαχούει την ομάδα του. Με το Σημειονίδη να κάνει φαουλ χαμηλά. Στο πλάι από την τελική γραμμή, συγγνώμη, για τον Μαρόπουλο, ο οποίος ψάχνει κάποιον ελεύθερο συμπέχτη του, βρίσκει τον Μαύρο Μανώλη. Φραγκουλίδη στην κορυφή, σουτάρει άστοχη, rebound από Παθανασίου για τον Ψυχάριο. Κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του στο πλάι για τον Μητσάκη. Ήταν μακριθόν όλοι, παίρνει σκύρια από τον Ανδρεά Παπαθανασίου για 3. Εύστοχος! Σας το έχω πει χίλιες φορές, αυτός ο παίκτης είναι μία κατηγορία μόνος του. Μπρόκερ στην επίθεση με τον Πεχλιβάνη στο πλάι να παίρνει screen από τον Μαρόπουλο, να τους πάει την μπάλα πάλι. Μαρόπουλος ωραία προσθήση και πολύ όμορφο καλάθι για τον ίδιο και για την ομάδα του. Για να δούμε. Brokers έχουν δυνάμεις, ψυχικές δυνάμεις. Και κάτι καλύτερο. Μητσάκη στο πλάι. Δίνει την μπάλα στη γωνία για τον Σημεωνίδη. Σημεωνίδη στον Ανδρεά. Ανδρεά απέναντι στον Μητσάκη. Μητσάκης για 3. Εύστοχος ο Μητσάκης.
safety θα λέγαμε. Με χέρι αλφάβη και οι δύο. Δίνουμε σκυρό προβάδισμα 16 πόντους στην ομάδα τους. Οι Brokers θα προσπαθούν να ανακάψουν λάθος εκεί από το Φραγκουλίδη. Παπαθανασίου εύστοχος και ύστερα από λάθος των Brokers. Δίνει προβάδισμα. Στο τέλος του δεκαλέπτου. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου εδώ στο γήπεδο της 10 με τους Ιτάλιους να φορεύουν τους Brokers με σκορ 58-40 και να έχουν βάλει γερά θεμέλια για μια ακόμα. Ωστόσο όλα αυτά θα είναι στο τέλος αυτού του δεκαλεπτού. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Brokers στην επίθεση. Με τον Μαρόπουλο να δείχνει να αστοχεί. Τελικός αποδέκτης ως τον Καναδίου. Ο οποίος εκπαιχεί εμβιασμός για τους Ικάριους και καλάθι από το Ρεμπελό ύστερα από ασύς του Παπαθανασίου. 60-40. Μαυρομανόλης στη γωνία, ο Πεχλιβάνης. Πεχλιβάνης δίνει την μπάλα όμορφα τον Χωρινό, ο οποίος ένα σουτ από τα 3 μέτρα ευστοχή και κάνει σκορ 60-42. Μητσάκης στην κορυφή σουτ 3 πόντων, αστοχός. Έξω μπάλα. Ένα κατοχή για τους Brokers. Μαυρομανόλης, συγγνώμη. Δίνει στο Μαρόπουλο, Μαρόπουλος χαμηλά βλέπει ανοιχτό το Μεχλιβάνι, ο οποίος παίρνει screen από το συμπέχτη του. Πάει την μπάλα στο πλάι, Μαρόπουλος, μαζεύα του Τσιλιγκαρίδη, Μαρόπουλος, δύσκολο σουτ. Rebound, Τσιλιγκαρίδη, ο οποίος την μπάλα στο Μητσάκη. Μπάλα στο πλάι, στο Σιμεωνίδη. Κυκλοφορία, όμορφη την μπάλα στα πλησιά του Σικάριος. Πολύ όμορφο κόψιμο εκεί. Από τον Τζιγκάρη. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να σηκωθεί την μπάλα. Επαναφτά, για τους Σικάριους από τον Παπαθανασίου. Στην κορυφή, για τον Ρέμπελο. Ρέμπελος για τρεις. Ευστοχή από το σπίτι του θα λέγαμε. Δεν ξέρω τι ποσοστό ευστοχίας έχουν σήμερα στα σουτ 3 πόντων οι Σικάριους. Ωστόσο πρέπει να είναι πάνω του 50% ή τουλάχιστον κάπου εκεί κοντά. Είναι πολύ ευστοχή όλοι τους. Και κάνουν πιο δύσκολο το έργο των Brokers. Σου τριό πόντο από το Μαρόπουλο. Μειώνει για την ομάδα του. 63-45. Αυτό ήταν φιλή της ζωής για την ομάδα του, θα λέγαμε, γιατί οι Σικάριους είχαν πάρει μεγάλο προβάδισμα. Τσιλιγκαρίδης εκεί σηκώνεται αστοχή. Αμυντικό rebound. Για το Χωρινό. Σπάει την μπάλα στο Μαυρομανόλη. Προσπάθεια του διασμού.
από τον κριτικό πουλο Μαύρο Μανώλη για 3. Έξω. Επιθετικό Μαρόπουλος. Επιθετικό ξανά. Μαύρο Μανώλη ξανά για 3. Άστοχος. Μιτσάκι στο εμπάου. Πάει την μπάλα στον Παθανασίου. Για τους Brokers με τον Πεχνιβάνη να έχει την μπάλα και να προσθέσουν να οργανώσει την ομάδα του. Όμορφη προσπάθεια στο πλάι εκεί πέρα. Κρητικόπουλος κλέψιμο Τσουλκαρίδης και ένα εύκολο lay-up για την ομάδα των Σιχτάριων. Όμορφο κλέψιμο και εύκολο καλάθι για τον Τσουλκαρίδη. Μαρόπουλο στην κορυφή του τριόμπτο. Φάουλ. Τρεις βολές απρόσεκτος Παπαθανασίου εκεί. Φάουλ και ευκαιρία για τρεις βολές για τον Μαρόπουλο. Αλλαγές για τους Brokers. Προσπαθώντας να δώσουν μία νέα πνοή ή έστω μία τελευταία προσπάθεια ανάκαψης του σκορ. Να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκονται πίσω το σκορ για 19 πόντους, 5 και 50 πριν το τέλος. Ναι, να δούμε τι δυνάμεις έχουν απομείνει στην ομάδα των Brokers. Ωστόσο ο Μαρόπουλος έχει φτωχίσει μέχρι στιγμής 2 στις 2 και 3 στις 3. Απόλυτη ευτυχία για τον Μαρόπουλο. Πίεσε τους Brokers, λογικό, προσπαθούν να κάνουν κάποιο κλέψιμο εκεί. Ωστόσο, οι Σιχτάριοι περνάνε το κέντρο, Μιτσάκι κλειστή, δίνει την μπάλα στο πλάι, στον Ρέμπελο, Ρέμπελος απέναντι στη γωνία, στον Σιμεωνίδη, ωραίο κόψιμο, δεν κατάλαβε αν ταιριάζει την πάσα του, ωστόσο η μπάλα παραμένει στους Σιχτάριους. Ομαδικό για αυτό το δεκάλεπτο. Μιτσάκης εύστοχος στην πρώτη βολή. Απομένει άλλη μια βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη. Κάποιος σκόρες 7-48. Στην επίθεση οι Brokers. Λάθος εκεί. Κλέψιμο Ανδρεάς και προσωπικό φάουλ ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος προσπάθησε να ανακόμψει την αντεπίθεση του Σιχτάριους. Σιχτάριους στην επίθεση σου τριών πόντων, πολύ μακρινό και άστοχο από το Ρέμπελο. Τα παιδιά του Brokers σου τριών πόντων, άστοχο για από τη σειρά των Brokers. Σου τριών πόντων πίσω από το άλλο με 4 επανωτά λάθη και φάουλ εν τέλει από το Σιμεωνίδη πάνω στο βλάχο. Κατοχή για τους Brokers. Μπάλα στο πλάι
πάει στην κορυφή για τον Φραγκουλίδη. Φραγκουλίδη σου 2 πόντων. Άστοχος, επιθετικό rebound ωστόσο από τον Κρητικόπουλο. Την μπάλα στο πλάι για τον Φραγκουλίδη. Άστοχος, rebound Αδριάς. Ρέμπελος κατεβάζει την μπάλα. Τη πάει στον Σημεωνίδη. Σημεωνίδης απέναντι τον Παπαθανασίου. Για να δούμε αυτό το παιχνίδι τι άλλο έχει να μας προσφέρει. Πάει έξω στο Ρέμπελο, Ρέμπελος. Λάθος πάσα. Τελεύει ο Βλάχος. Ευνηδιασμός για τους Brokers. Άστοχος σουτ από τον Κολοκοτρώνη. Κολονίδης rebound. Μιτσάκης. Στην κατοχή της μπάλας. Ηρεμεί το παιχνίδι, ηρεμεί τους σκέψεις του. Προσπαθεί να οργανώσει μια επίθεση. Του ζητάει να ανοίξουν. Μιτσάκης. Παίζει στα πόδια, Ανδριά στη γωνία. Άστοχος, rebound ο Βλάχος. Εθνιδιασμός όμορφος για τους Brokers. Με τελικό αποδείχνει τον Φραγκουλίδη, ο οποίος ύστερα από ασίστ του Βλάχου πετυχαίνει ένα εύκολο layup κάνοντας το σκορ 67-50. Σημεωνίδης δίνει την μπάλα στο Μιτσάκη, ο οποίος παίρνει σκρίν αριστερά από τον Ανδριά. Ωραία πάσα στον Ανδριά. Φάουλ. Φάουλ εν τέλει από την ομάδα των Brokers, από τον Κρητικόπουλο. Χρησιμοποίησε το σώμα για να εμποδίσει τον αντιπαλό του και έπεσε στο τέταρτο προσωπικό του φάουλ. Στην πρώτη βολή ο Ανδρέας είναι άστοχος, στη δεύτερη η μπάλα ύστερα από περιπέτεια καταλήγει στο καλάθι. Στα 8.50 για τον Σιχάριος. Βλάχος για τους Brokers. Η μπάλα χαμηλά ανεβαίνει στην κορυφή για τον Φραγκουλίδης. Goal foul. Goal foul για τον Φραγκουλίδη, ο οποίος με μια περίτεχνη ατομική προσπάθεια κατάφερε να βάλει και το καλάθι, να κερδίσει και το foul από τον αντίπαλό του. Το φάουλ για τον Σημεωνίδη. Μάλιστα. Δεν έχουν μείνει άλλοι παίχτες για τον Σικάριος. Θα πρέπει να είναι λίγο προσεκτική. Αν δεν θέλω να συνεχίσω το τελευταίο του παιχνιδιού με τέσσερις παίχτες. Ο Ανδριάς έχει 3 φάουλ που κινδυνεύει. Οι υπόλοιποι έχουν από ένα προσωπικό. Οπότε για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια. Μιτσάκη σηκώνεται, άστοχη, το rebound του Ανδριάς. Ξανά στον Μιτσάκη Παπαθανασίου στο πλάι. Ανοίγει. Παπαθανασίου στο πλάι του Μιτσάκη, Μιτσάκη για 3. Τι άλλο θα δούμε από αυτόν τον παίχτη πραγματικά. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Σκέτη μαγεία. Σκέτη μαγεία πραγματικά. Τρίποντο και φάουλ για τον Μιτσάκη, ο οποίος νομίζω θα είναι πολύ κοντά στο efficiency μαζί με το Τόμα Θανασίου για το ποιος θα είναι ο MVP του αγώνα. Σου 3 πόντων άστοχο από το Φραγκουλίδη. Σου 3 πόντων άστοχα τύσεις από το Βλάχο. Κριτικό rebound από τον Κρητικόπουλο που δίνει την μπάλα στον Φραγκουλίδη. Σου 2 πόντων για τον Κολοκοτρώνη. Άστοχο ξανά επιθετικό rebound. Τρίτο. Ξανά άστοχος ο Βλάχος. Την μπάλα την έχει εν τέλει ο Παπαθανασίου, ο οποίος ηρεμεί το παιχνίδι. Δίνει την μπάλα στον Ρέμπελο. Ρέμπελος.
για να δούμε την προσπάθειά του. Παπαθανασίου, Βιζή. Καλύπτει με το σώμα την μπάλα του και πετυχαίνει ένα εύκολο lay-up για του Σικάριους. Μπρόκερ στην επίθεση, πολύ ωραίο κόψιμο και καλάθι από το Φραγκουλίδη. Πολύ ωραία κίνηση για τον παίχτη του Μπρόκερς. Ύστερα από ασίς του Κολοκοτρώνη, κάνει το σκορ 74-55, 1-18. Να υπολείπεται για το τέλος του αγώνα. Μιτσάκης, αντίπαλο του Κολοκοτρώνη, Μιτσάκης, δίνει στον Ανδριά, Ανδριά στο πλάι, σηκώνεται, άστοχη. Επιθετικό rebound ο Ρέμπελος, Ρέμπελος σηκώνεται, άστοχη. Έτσι ο Παπαθανασίου, επιθετικό rebound. Λάθος, η μπάλα βρίσκει την τελική γραμμή. Ανδριάς εύστοχος. 76-55. Στο παιχνίδι των δύο ομάδων, άστοχο τριών πόντων, σούτα από τον Κολοκοτρώνη. Τελευταία επίθεση λογικά το Σικάριο, η οποία δεν ξέρω αν θα την εκτελέσει. Θα την εκδηλώσει, συγγνώμη. Ο Μιτσάκης δεν δείχνει να θέλει να εκδηλωθεί η επίθεση. Παρακολουθήσαμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Πολλά εύστοχα σου τριών πόντων με τελικό νικητή του Σικάριους με σκορ 76-55 απέναντι στους Μπρόκερς, οι οποίοι ήταν αρκετά μαχητικοί, ωστόσο δεν κατάφεραν να κερδίσουν κάτι από αυτό το παιχνίδι.